Εύλογο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός πως δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις στην ΑΕΛ για την καθυστέρηση των ανανεώσεων συμβολέων του Νίκου Νταμπίζα και του Μερμετίν. Αγωνία και για τους δύο αγαπημένους παίκτες κερκίδας επικρατεί και στις τάξεις των φιλάθλων, που περιμένουν από επίσημα χείλη μια εξήγηση για τις δύο υποθέσεις. Στο μεταξύ, ικανοποίηση επικρατεί για την επένδυση στο μέλλον σε ταλέντα του νομού, καθώς οι Φυσινοί κινήθηκαν γρήγορα στην περίπτωση του Βασίλη Ρέτζα, ενός νεαρού ποδοσφαιριστή που ενδιαφέρον είχε εκδηλώσει και ο Εργοτέλης. Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός θα φορά τη Φυσινή φανέλα για τα επόμενα 5 χρόνια με την αποθετική εισήγηση του Γιάννη Παπακώστα. Τέλος, απαντήσεις των υποψηφίων στόχων περιμένουν στη Λαρισινή ομάδα, με τους ανθρώπους της διοίκησης να αισιοδοξούν πως είναι θέμα χρόνου να προβούν σε ανακοινώσεις.